Παντελίδης Νίκη, ο οποίος είναι μαζί μας και έχει επιστροφή, μπορεί να σε ακούσει και εσένα. Μια απίστευτη ιστορία που σας έδειξα πριν από λίγη ώρα με τη βοήθεια του Νίκου του Βασίσογλου. Θα δείξουμε ξανά τα πλάνα όσο ο ίδιος, κ. Βυσσαρίων, μας περιγράψει ουσιαστικά λίγες στιγμές από εκείνο το απόγευμα, όταν εντελώς ξαφνικά καταλάβατε ότι οι φλόγες φτάνουν μέσα στο σπίτι σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν ξεκινήσω να μιλήσω, άκουσα να λέτε ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Ήθελα να ρωτήσω πώς θα την πληρώσει αυτή την ευθύνη, πώς θα την εξαργυρώσει, πώς την εννοεί την πολιτική ευθύνη. Δηλαδή, είμαστε ωραίοι στα λόγια. Τα λόγια είναι ωραία. Να μου πει όμως εμένα που κάει και το σπίτι, που λέει ο κύριος Τόσχας και ο κάθε να μην πω, κύριε Παντελή, γιατί μέχρι εδώ φτάνει η αγανάκτησή μου, να μου πει εμένα και τους ανθρώπους που χάθηκαν, που ήταν φίλοι μας, γιατί εδώ ζούμε μια πραγματικά αρμονική ζωή όλοι, να μου πει ποιος φταίει, αφού δεν φταίει αυτός και όλα εξελίχθησαν σωστά. Κι αν στη Μαραθώνος, που κάθε χρόνο πιάνει φωτιά πάνω στο Ταού, που πάντα υπάρχουν αυτοκίνητα πυροσβεστικές, δεν υπήρχε ένα και μεταδόθηκε η φωτιά κάτω. Αυτή είναι η εικόνα που έχετε. Καμία συγγνώμη, περισσεύουν οι συγγνώμες. Είναι, κύριε Παντελίδη, είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθούμε τι έχετε περάσει. Που ζω, πέστε μας. Που ήταν ένας παράδεισος για όλους μας, έχει καταντήσει μια κόλαση. Να έχουμε ανθρώπους, βλέπω τις εικόνες και κλαίω, όπως σε όλοι μας οι Μαρτιώτες, γιατί δεν είμαστε, είμαστε ένα χωριό πολιτισμένο που συναντώμεθα κάθε μέρα και ευχόμεθα ο καθένας να είναι καλά ο διπλανός του. Κύριε Παντελίδη, δεν είναι κάτι ξένο. Από φωτιές έχει απειληθεί πολλές φορές. Εσείς ζείτε εκεί, γνωρίζετε πολύ καλύτερα κάθε από μένα. Κάθε χρόνο και πολλές φορές και σταματούσε η φωτιά στη Μαραθώνος. Φέτος τι έγινε? Μπορώ να σας πω. Στη Μαραθώνος είναι μεγάλη λεωφόρος, αντιλαμβάνεστε, είναι ένας δρόμος που μπορεί να σταματήσει τη φωτιά. Τα πέφτα, όπως ξέρουμε, πέτανε κουκουνάρια, πέτανε σπίθες, πάντα υπήρχαν κάποια πυροσβεστικά και προλάβανε τη φωτιά. Η αίσθησή μου είναι, όχι μόνο πυροσβεστικό δεν υπήρχε, όχι μόνο αστυνομία, το μόνο που ήρθε κάποιος αστυνόμος και έκανε το τραγικό λάθος να σταματήσει τη Μαραθώνος και να διώχνει τα αυτοκίνητα στο μάτι που έχει καταπληκτική πολεοδομία, αλλά αρκεί να περνάνε οι πολίτες και κάποιοι ξένοι άνετα, αλλά όχι όμως να γίνεται ένα φρακάρισμα σαν αυτά τα φρακάρισματα στην Εθνική Οδό όταν βγαίνει όλος ο κόσμος. Κύριε Παντελίδη, οι άνθρωποι δεν ξέρανε και τους κάψανε. Θέλω να σας ρωτήσω και πάλι, επειδή αναφέρεστε και στη λεωφόρο Μαραθώνος, νωρίτερα είχαμε μαζί μας τον διοικητή της τροχιάς της Αγίας Παρασκευής. Ο άνθρωπος μας είπε ότι από τις 6 και 12 φρόντισε να σφραγίσει τη Μαραθώνος στις άκρες για να διευκολύνει την έξοδο από τη δική σας περιοχή. Και μάλιστα μας είπε ότι 500 αυτοκίνητα πρόλαβαν και έφυγαν. Υπήρχε κάποια οργάνωση? Ακούστε, το λάθος, όχι, το λάθος είναι αυτό, γιατί οι δρόμοι εδώ είναι για την εξυπηρέτηση του προαστίου και κάποιων που θα έρθουν ξένοι. Δεν είναι για εξυπηρέτηση ένας δρόμος ανοιχτός που θα μπορούσε να γίνει και πολύδρομος για ανθρώπους που δεν ξέρουν και το δύο αυτό. Επιπλέον κατέβαιναν στο παραλιακό δρόμο να φύγουν. Ο παραλιακός δρόμος δέχεται 3 αυτοκίνητα. Ένα να επαρκάρει και 2 αλερετούν. Πού θα φύγουν? Έτσι φρακάραν. Ο κύριος λοιπόν αυτός, ο οποίος έκανε αυτό το σχεδιασμό, την απόφαση που πήρε, έπρεπε να τους γυρίζει πίσω, όχι να τους ρίχνει στο μάτι. Ούτε σε καμία παράλληλη οδό εδώ, που είναι όλες στενές. Κύριε Παντελίδη, έχει πιο στενούς δρόμους. Θα σας κάνω και μία ερώτηση, παρότι